Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών Γιαβούρ Σελίμ Κιράν, που πραγματοποίησε διήμερη περιοδία στη Θράκη, προκάλεσαν σε άλλο αντιδράσεων. Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με τον πτέραρχο, ένα αποστρατεία και πολιτευτή Κωνσταντίνο Ιατρίδη για να σχολιάσουμε εκτενέστερα το θέμα αυτό. Καλησπέρα κύριε Ιατρίδη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και ευχαριστώ πολύ για την προσκλήση, κυρία Κινέζου. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Ιατρίδη. Πώς είδατε την ιδιωτική επίσκεψη του κυρίου Γιαβούρ στη Θράκη, που μόνο ιδιωτική δεν φάνηκε να είναι, αλλά είχε ένα έντονο διπλωματικό χαρακτήρα? Μόνο ιδιωτική δεν ήταν και μόνο αθώα δεν ήταν, ή για το Θιαθήνε δεν έγινε. Εγώ θα ήθελα να πω, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι η Τουρκία και συγκεκριμένα ο Ερντογάν, κυρία Κινέζου, ό,τι κάνει δεν το κάνει τυχαία. Όλες οι ενέργειές του έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο και σκοπό, και ειδικά όταν πρόκειται για τη Θράκη. Και το έχουμε πει ότι το επόμενο βήμα του Ερντογάν μετά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα είναι η Θράκη. Άρα λοιπόν όλα αυτά εστιάζονται στο συγκεκριμένο σχέδιο που έχει για την Θράκη, εργαλειοποιώντας την μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα. Άλλωστε το έχω επισημάνει και εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι, ότι η Τουρκία εδώ και χρόνια, δεκαετίες, εργάζεται μεθοδικά και συγκροτημένα προκειμένου να ελέγξει την περιοχή και σε απότερο στόχο να την καταλάβει. Άλλωστε εδώ θα έπρεπε να υπενθυμίσω ότι ο μεγάλος εθνικός όρκος του Κεμάλ Ατατούρκ του 1920 αναφέρει χαρακτηριστικά για την Θράκη, ότι, την οποία αποκαλεί Δυτική Θράκη, ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μητέρας πατρίδας και θα πρέπει να ενσωματωθεί, και προς τούτο λέει ο Κεμάλ ότι οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης να εργαστούν σκληρά και δυναμικά προκειμένου να γίνει αυτή η επίτευξη του στόχου. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο απότερος στόχος, να καταλάβει τη Θράκη, και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί κυρίως το προξενείο της Κομωτινής και στη συνέχεια όλα τα πιόνια που ελέγχονται από το προξενείο, που λέγονται ψευτομουφτίδες, που λέγονται κάποια σωματεία ή κάποιοι σύλλογοι, όπως επίσης και το Κόμμα Ισότητος, Ειρήνης και Φιλίας, που αυτή τη στιγμή προείσταται, να το πω έτσι, η κυρία Ασάφογλου. Μην ξεχνάμε ότι το κόμμα αυτό το ίδρυσε ο Αχμέτ Σαδίκ, αυτός ο εθνικιστής βουλευτής και γιατρός, ο οποίος σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα, και συνέχεια του Σαδίκ είναι η κυρία Ασάφογλου, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να προκαλεί συνέχεια, λέγοντας ότι η μουσουλμανική μειονότητα, η θρησκευτική μειονότητα είναι τουρκική, και ένα σωρό άλλες ανοησίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Κιράν, πριν πούμε για ποιο λόγο ήρθε, πρέπει να υπενθυμίσουμε ποιος είναι αυτός ο λεγόμενος Κιράνο, ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός είναι της Τουρκίας, και τι έχει κάνει. Αρμοδιότητες του κυρίου Κιράν είναι πέραν των άλλων και όλες οι μειονότητες ανά τον κόσμο. Άρα λοιπόν έχει αυτό το στόχο, να επισκέπτεται χώρες όπου εκεί υπάρχουν μειονότητες, προκειμένου να τις χαρακτηρίσει τουρκικές και να δημιουργεί σε κάποιες άλλες χώρες δήθεν τουρκικές μειονότητες. Επίσης ήταν αυτός ο οποίος, αν θυμόσαστε, το Μάρτιο του 2020 με τα γεγονότα στον Εύρο, είχε μιλήσει περί συνθηκών Auschwitz στον Εύρο για τους μετανάστες, ποιους, αυτούς που βιαίως προωθούσε και θέλησε να προωθήσει η Τουρκία στη χώρα μας, αφενός με να δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα, αλλά και ειδικότερα στη Θράκη. Και βεβαίως, από ό,τι λέγεται και εικάζεται, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπλοκή για απαγωγές γιουλενιστών στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Άρα έχει ένα παρελθόν και λίγο βαβερεμένο. Αυτός ο άνθρωπος είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν. Είναι ένας εθνικιστής, ο οποίος ήρθε για συγκεκριμένο σκοπό, κατ' εντολή του Ερντογάν, ήρθε να προκαλέσει, προκάλεσε και έφυγε. Και μάλιστα μίλησε στην Θεσσαλονίκη και για τουρκική μειονότητα στη Θεσσαλονίκη και στη Ρόδο. Αυτή είναι η πάγια τακτική. Το θέμα είναι
ότι εμείς τι κάνουμε. Και χαρακτηρίσαμε την επίσκεψη αυτή ως ιδιωτική όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, κυρία Κινέζου, έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι ο συγκεκριμένος κύριος θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη χωρίς να αναφέρεται πουθενά στην Ελλάδα και χωρίς να πάρει άδεια. Λες και οι περιοχές αυτές είναι επαρχία της Τουρκίας. Και μάλιστα ασυνόδευτος, συνοδευόμενος μόνο από τον Τούρκο πρέσβη. Και μίλησε για τουρκική μειονότητα και για καταπίεση δήθεν της τουρκικής μειονότητας όπως την αποκαλεί και βέβαια για ανθρώπινα δικαιώματα που σε μια χώρα δημοκρατική, σε μια χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε μια χώρα όπου οι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με όλους τους Έλληνες, και τους χριστιανούς. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να ξέρει ο κύριος αυτός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Υπάρχει μόνο θρησκευτική μειονότητα σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Και μάλιστα εδώ οφείλω να σημειώσω, κυρία Κινέζου, ότι όταν υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης, εδώ στη Κομωτινή, στη Θράκη, ζούσαν πάρα πολλοί παλαιομουσουλμάνοι, οι οποίοι ήταν φανατικοί μουσουλμάνοι, πιστοί στις αρχές και στις παραδόσεις της θρησκείας τους. Κάτι που δεν ήθελε ο Κιμάλ και υποχρέωσε τότε τη χώρα μας να χαρακτηριστεί αυτή η μειονότητα ως θρησκευτική μειονότητα. Ενώ αντίστοιχα η δική μας η μειονότητα που ήταν στην Κωνσταντινούπολη ήταν ελληνική εθνική μειονότητα και μάλιστα δέχτηκε και υπέγραψε το αυτοδιοίκητο της Ήβρου και την Έδου. Από τότε βέβαια μέχρι σήμερα, ενώ η ελληνική εθνική μειονότητα σχεδόν δεν υπάρχει, έχουν μείνει μόνο 2.500, αντίθετα οι μουσουλμάνοι της Θράκης από τους 80.000 που ήταν το 1923 έχουν ξεπεράσει 120.000. Άρα για ποια καταπάτηση ή καταπίεση μιλάει ο κύριος αυτός, όπως και η κυρία Σάφουγλου, αλλά και ο κύριος Λεβέτ Σαδίκ, ο υιός του Σαδίκ, όταν δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου και της έκφρασης στην Τουρκία, όταν όλες οι μειονότητες στην Τουρκία, οι Αλεβίτες, όπως είναι οι Κούρδοι, αλλά ακόμη και οι Έλληνες, φοβούνται να μιλήσουν. Ζουν σε ένα καθεστώς τρόμου και φόβου. Αλλά και όχι μόνο αυτοί, αλλά και οποιοδήποτε πολίτης τολμήσει να εκφράσει μια αντίθετη άποψη. Άρα ελευθεροτυπία, και εκεί θα έπρεπε να το επιθυμίσουμε του κυρίου αυτού, ότι η έννοια της ελευθεροτυπίας στην Τουρκία μπορεί να περιγραφεί με τρεις λέξεις. Διώξεις, λογοκρισία και φυλακή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία και η λέξη δημοκρατία δυστυχώς είναι μία άγνωστη λέξη. Άρα ο κύριος αυτός ήρθε να προκαλέσει, προκάλεσε, είπε τα δικά του, περνώντας κάποιο μήνυμα σε αυτούς τους ελεγχόμενους από το τουρκικό προξενείο και από την Τουρκία και στη συνέχεια έφυγε. Βέβαια πέραν των άλλων ήρθε να δείξει ότι η μητέρα πατρίδα η Τουρκία στηρίζει τα τέκνα της, αυτή ήταν η εντολή του Ερντογάν, ότι υπάρχουν ισχυροί δεσμοί της μειονότητας με την Τουρκία, αλλά και για έναν λόγο ο οποίος θεωρώ ότι δεν έγινε πολύ ορατός. Ξέρετε, όλα αυτά τα ακραία στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία για να προωθούν την τουρκική προπαγάνδα χρηματοδοτούνται από την Τουρκία. Και λόγω της οικονομικής κρίσης που είναι γνωστό, κάποια κονδύλια και κάποιες χρηματοδοτήσεις έχουν κοπεί, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να διαμαρτύρονται και να υπάρχει μια τρομερή δυσαρέσκεια και γκρίνια. Ήρθε λοιπόν να τους κατευνάσει. Άρα λοιπόν καλό θα είναι ο κύριος Κιράν να μην μιλάει στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Ας μιλήσει στην πατρίδα του και αυτά που είπε εδώ ας προσπαθήσει να τα εφαρμόσει στην πατρίδα του. Νομίζω ότι αυτό, κυρία Τρίδη, προκάλεσε περισσότερο το δημόσιο αίσθημα, καθώς μίλησε μέσα στη Θράκη για τις μειονότητες που σέβεται η Τουρκία και σέβεται τα δικαιώματά τους σε μια περιοχή που κατοικείται από Αρμένιους, από Πόντιους, οι οποίοι εκδίωχθηκαν από αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία δεν έχει ιστορία, κυρία Κινέζου. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Η Τουρκία έχει ποινικό μητρό. Η Τουρκία έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου, έχει διαπράξει φρικαλαιότητες,
έχει διαπράξει γενοκτονίες. Άρα λοιπόν δεν δικαιούται να ομιλεί για ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλωστε στην Τουρκία δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι και το ότι έφυγε από τη Σύνδικη της Κωνσταντινούπολης είναι ένας επιπλέον λόγος. Μην ξεχνούμε ότι καθημερινά στην Τουρκία δολοφονούνται και βιάζονται δεκάδες και εκατοντάδες γυναίκες. Η γυναίκα στην Τουρκία δυστυχώς θεωρείται πολίτες β' και γ' κατηγορίας, όπως και οι αλεβίτες, που δεν έχουν δικαίωμα οι αλεβίτες να διοριστούν ούτε στο δημόσιο. Άρα θα έλεγα εδώ, μιας και άκουσα και τις δηλώσεις της κυρίας Ασάφουγλου, η οποία μίλησε με τόση θέρμη στον κύριο Κιράμ και μάλιστα είπε «νιώθουμε το συμπονετικό χέρι της μητέρας πατρίδος», θα τη συνιστούσα την κυρία Ασάφουγλου να διαβάσει λίγο περισσότερο την ιστορία, μιας και τέλειωσε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, και εφόσον θέλει να αισθανθεί ακόμη πιο ζεστό το συμπονετικό χέρι, να πάει να ζει στην Τουρκία. Για να δει, να το πω στη λαϊκή έκφραση, πόσα πίδια έχει ο Σάκος. Όταν εκεί η γυναίκα δεν υφίσταται ως πρόσωπο. Και πολλές γυναίκες βιάζονται. Άρα λοιπόν καλά θα κάνει να μην ομιλεί η κυρία Ασάφουγλου και να είναι πολύ πιο προσεκτική. Κύριε Ιατρίδη, είδαμε και πώς συμπεριφέρεται η Τουρκία γενικά στις δικές της μειονότητες ανά τον κόσμο, όπως με τους Τουρκοκύπριους, και τι θέμα έγινε με τις εκλογές τους, που τελικά έφερε από την Τουρκία πίκους να ψηφίσουν. Αυτό δεν θα ήταν ένα μήνυμα και για τους μουσουλμάνους της περιοχής μας? Κοιτάξτε, αυτό θέλει να κάνει η Τουρκία. Θέλει να εργαλειοποιήσει τους μουσουλμάνους και μάλιστα χρησιμοποιεί όλα αυτά τα ακραία στοιχεία, αφενός μεν να περάσει αυτό το πολιτικοθρησκευτικό Ισλάμ και άλλη φορά με την προπαγάνδα και άλλη φορά δια της βίας, προκειμένου να τους εργαλειοποιήσει και να δημιουργήσει το λεγόμενο μουσουλμανικό τόξο για να πετύχει τους στόχους του. Άλλωστε δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν πριν κάποια χρόνια ότι η Θράκη δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη, η Κομωτινή και η Ξάνθη, είναι και η Καβάλα, είναι και η Θεσσαλονίκη, τα Σκόπια, η Αλβανία, η Βοσνία, το Μαυροβούνιο, παντού. Η Βουλγαρία, το Κίρτζαλι. Άρα παντού όπου υπάρχουν μουσουλμάνοι θέλει να τους χαρακτηρίσει ως Τούρκους προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του. Και κάτι άλλο, μιας και μιλάμε για ελευθερία ή ελευθεροτυπία, θα πρέπει να επιθυμίσουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι μιλάνε δήθεν για καταπίεση ότι αφενός μεν από 80.000 το 1923 έχουν αυξηθεί και έχουν ξεπεράσει 120.000 μουσουλμάνοι, ενώ αντίστοιχα οι Έλληνες από 180.000-200.000 έχουν μείνει μόνο 2.500. Δεν υπάρχει ίχνος σεβασμού και ελευθερίας των δικαιωμάτων, ότι έχουν πάνω από 120 μειονοτικά σχολεία και μάλιστα, ενώ η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν δύο μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια, όπως είναι το Τζελάλ Μπαγιάρ και το μειονοτικό σχολείο της Ξάνθης. Έχουν πάνω από 320 τζαμιά. Έχουν βουλευτές, τρεις βουλευτές αυτή τη στιγμή, τέσσερις με την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουν την ελευθερία να εκφράζονται, έχουν ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχουν εφημερίδες, μπορεί ο καθένας να λέει οποιαδήποτε ανοησία θέλει, όπως η κυρία Σάφουλου, ο κύριος Λεβέτ Σαδίκ και κάποιος άλλος που μιλάει για τουρκική μειονότητα και ένα σωρό άλλες αθλειότητες, που αυτά δεν υπάρχουν στην Τουρκία, και βεβαίως μπορούν εδώ να δημιουργούν επιχειρήσεις και μάλιστα να προσλαμβάνουν μόνο μουσουλμάνους. Άρα αυτά δεν στέκουν που λένε και κάποια στιγμή θα πρέπει το ελληνικό κράτος να τα επισημαίνει και κάθε επίσκεψη Τούρκου αξιωματούχου που θα γίνεται, είτε είναι ιδιωτική, είτε είναι άτυπη, είτε είναι τυπική και επίσημη, θα πρέπει να δίνει και ένα χαρτί με το τι ισχύει και να τους υπενθυμίζουμε να περιορίζονται μόνο στην συνθήκη της Λοζάνης. Άλλωστε μην ξεχνάτε, θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν και αν θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Δεν προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Ποιος ο στόχος? Διότι οι ενέργειές του είναι κάθε τι άλλο και διαφορετικό από ό,τι προβλέπονται από τις διπλωματικές του υποχρεώσεις. Επομένως, προς τι, για να δημιουργεί προβλήματα και να διαταράσουν την ειρηνική συνύπαρξη? Ούτε οι ίδιοι μουσουλμάνοι τους θέλουν αυτούς. Καθημερινά λαμβάνω τηλέφωνα που πραγματικά διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά των ψευτομοτίδων, του προξενείου και κάποιων άλλων ακραίων στοιχείων.
Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Διότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι, διότι η Θράκη, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ευαίσθητο σημείο και θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος, η επίσημη πολιτεία, να αναπτύξει και μια εθνική πολιτική για την ανάδειξη και την ανάδειξη της Θράκης. Γιατί αυτό είναι ένα γεγονός, μάλλον είναι μια σκοπιμότητα και ένα στόχος της Τουρκίας, ούτως ώστε να δημιουργήσει προβλήματα μέσα στα γενικότερα επεκτατικά του σχέδια. Κυρία Ατρίδη, να μην ξεχνάμε ότι και πριν την επίσκεψη του Υφυπουργού ήδη ξεκίνησαν κάποιοι ακραίοι ίσως κύκλοι να αναμοχλεύουν θέματα όπως των εκλογών, των σχολικών επιτροπών, εφοριών, συγγνώμη, που είναι θέματα κοινά για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και για την πλειονότητα και για τα μειονοτικά σχολεία, όπως τους εμβολιασμούς, και να θέλουν να τα περάσουν ως μειονοτικά ζητήματα. Κάτι το οποίο φυσικά γνωρίζουν, πιστεύω, και η μειονότητα εδώ της Κομωτινής και της Ξάνθης, ότι αυτά είναι κοινά θέματα. Κοιτάξτε, δείτε, κάνει ο Ερντογάν και γενικότερα η Τουρκία κάνει οτιδήποτε να δημιουργήσει πρόβλημα, να παρουσιάσει κάτι γενικό που είναι αρμοδιότητα του ελληνικού κράτους, ότι δίθεν ενδιαφέρεται και ότι είναι αυτή η Τουρκία η οποία, ας το πούμε, στηρίζει τα δικαιώματα των απανταχού μουσουλμάνων του κόσμου. Αυτός είναι ο στόχος. Άρα λοιπόν και ένα άλλο που θέλει να κάνει είναι να πετύχει τον διορισμό των ψευτομουφτών μουφτίδων. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τυχαίο ότι συναντήθηκε ο κύριος Κιράν με τους ψευτομουφτίδες. Για ποιο λόγο? Και μάλιστα στο Ιφτάρ ήταν συγκεκριμένοι, στο δείπνο παρατέθηκαν συγκεκριμένα άτομα. Όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία αναφέραμε. Και εδώ επιτρέψτε να πούμε την ευκαιρία αυτή και κάτι άλλο. Ποια είναι η θέση του κυρίου Ιλχάν, βουλευτού Ροδόπης, και των δύο άλλων βουλευτών μουσουλμάνων της Ξάνθης? Συμφωνούν με αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον κύριο Κιράν, από τον κύριο Λεβέτ Σαδίκ και από την κυρία Σάφογλου? Και θα πρέπει κάποια στιγμή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι να πάρουν και κάποιες δηλώσεις. Και πολύ περισσότερο θα έλεγα να κληθούν από τον πρόεδρο της Βουλής να απαντήσουν αν συμφωνούν ή αν δεν συμφωνούν και με ποιο μέρος είναι. Διότι είναι αδιανόητο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Έλληνες πολίτες, να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Να μην μιλήσω για κάποιους δημάρχους. Είναι απαράδεκτα όλα αυτά και κάποια στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να εφαρμόσουμε τους νόμους. Διότι ο κύριος Κιράν ήρθε και για ένα άλλο λόγο. Να επιδείξει την περιφρόνησή του στο διεθνές δίκαιο αλλά και στους νόμους του ελληνικού κράτους. Η Ελλάδα είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς, ναι, αλλά υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν και εντολές και διαταγές και ένα καθεστώς όπου το οποίο θα πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους. Δεν είναι το καθεστώς της Τουρκίας, το απολυταρχικό, το αυταρχικό καθεστώς, όπου εκεί δεν υπάρχει δημοκρατία. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας με την Τουρκία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ατρίδη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και πάνω απ' όλα τη Θράκη και τα μάτια μας, διότι ο Ερντογάν δεν θα σταματήσει. Και κλείνοντας θα πω ότι ναι, το επόμενο βήμα είναι η Θράκη. Και εκεί ας έχουμε το νου μας, τα αυτιά μας και πολύ περισσότερο τα μάτια μας ανοιχτά και να κάνουμε ενέργειες σύντομα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να συνδεθούμε με τον διαχειριστή της σελίδας Τουρκικά Νέα και μέλος της ομάδας Σπάρτακο, Κόσμο Καραΐσκο, για να μας σχολιάσει την επίσκεψη του κυρίου Γιαβούς στη Θράκη και τις δηλώσεις του. Καλησπέρα, κύριε Καραΐσκο. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Χρόνια σας πολλά, αληθώς ο κύριος. Πώς είδατε τις επισκέψεις του και τις δηλώσεις που έκανε, μιας και νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η σελίδα σας προχώρησε και στη μετάφραση των δηλώσεων? Κοιτάξτε, δεν εξεπλάγει ομολογουμένως, αλλά ήταν η πρώτη φορά που, εξ όσων θυμάμαι, που Τούρκος αξιωματούχος επισκέφτηκε κάθε τουρκό ψυχοσύλλογο που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν, αν εξαιρέσουμε έναν της Βέρειας. Δηλαδή, είχε επαφές, ας πούμε, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μουσουλμάνων Μακεδονίας και Θράκης, που έχει πολύ καλές, άριστες σχέσεις με το τουρκικό προξενείο, τον κύριο Ισμαήλογλου. Μετά πήγε στην Ξάνθη του Κομωτινίου, που είδε όλους τους γνωστούς τουρκόφρονες, οι οποίοι ποτέ δεν έχουν εκφράσει ούτε μία κουβέντα κατά της Τουρκίας. Δεν μιλάμε για θέματα Θράκης, για κανένα θέμα, απολύτως τίποτα. Είναι πάντα στη γραμμή της Τουρκίας και τέλος φεύγοντας πέρασε και από το τέμενος του Βαγιαζίτ,
και είχε το θράσος να φωτογραφίζεται εκεί πέρα, ουσιαστικά κατηγορώντας την Ελλάδα, όπως και σε άλλα μνημεία που σκέφτηκε, τη στιγμή που ο αφέντης του πριν από λίγους μήνες μετέτρεψε πάλι την Αγία Σοφία σε τέμενος. Ακριβώς. Θεωρείτε πως η τοποθέτηση, δεν ξέρω αν είδατε και τις δηλώσεις της κυρίας Ασάφογλου στον τάφο του Σαδίκο που έγινε και μνημόσυνο χθες, παρουσία του Υφυπουργού. Όσα είπε ο κύριος Γιαβούς και η κυρία Ασάφογλου εκφράζουν, πιστεύετε, τη μειονότητα, τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, μιας και θεωρώ ότι τα προβλήματα όλων των Ελλήνων είναι κοινά, είτε πρόκειται για χριστιανούς είτε για μουσουλμάνους. Κοιτάξτε, το δυστυχώς δεν έχει σημασία τόση αν εκφράζουν όλους τους μουσουλμάνους της Θράκης, αλλά πώς αποτυπώνεται αυτό στην κάλπη. Δηλαδή, ξέρετε, η κάλπη αναδεικνύει πολλές φορές το τι θέλει, όχι απαραίτητα το ποια είναι η ανάγκη, αλλά το τι επιθυμεί ο κάθε πολίτης. Όταν δηλαδή εμείς, ας πούμε, στις ευρωεκλογές βλέπουμε σε Ξάνθη και Κομοτηνή δυστυχώς να βγαίνει πρώτο το κόμμα της Άγκυρας, εντάξει, τώρα τι να λέμε, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα και αυτό φυσικά δεν οφείλεται μόνο στην προπαγάνδα που κάνει η Τουρκία, αλλά οφείλεται καθαρά και πρώτιστα στη δική μας αυτελτηρία. Σε ό,τι δεν μας νοιάζει εμάς, δεν μας νοιάζει σαν πολίτες, δεν νοιάζει προφανώς τους πολιτικούς, διότι όλοι τα ξέρουν, ξέρουν για τους πράκτορες, ξέρουν πώς λειτουργεί ο καθένας, αλλά βολευόμαστε. Άλλος για να βγει δημοτικός σύμβουλος, παίρνει, ας πούμε, τον άλλον που ξέρουμε ότι είναι πολύ κοντά στο προξενείο, για να το πω ευγενικά. Άλλος τον παίρνει περιφερειακό σύμβουλο και δεν τους νοιάζει στο εθνικό συμφέρον της πατρίδας σε βάθος χρόνου. Εντάξει, αυτά δεν είναι τζάμπα. Αυτά πληρώνονται. Από εκεί βρίσκει και το θάρρος και έρχεται και λέει αυτά που λέει ο κύριος Γιαβούς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είδατε τη φωτογραφία στο Chris and Dave. Ήταν εκεί πέρα οι τρεις βουλευτές της μειονότητας, ήταν οι τρεις δήμαρχοι και εντάξει, φυσικά και οι δύο ψευδομουφτίδες. Αλλά ουσιαστικά δηλαδή οι κορυφαίοι αιρετοί της μειονότητας, οι τρεις βουλευτές εκεί πέρα και οι τρεις δήμαρχοι, ένιωσαν την ανάγκη να παραστούν. Αυτό δείχνει την δύναμη της Τουρκίας, έτσι. Δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δείχνει το πώς μπορεί και επιβάλλει τη θέλησή της. Δηλαδή, ουσιαστικά προβάλλει την ισχύ της, λέγοντας πως αν εσύ θες να έχεις κάποια ελπίδα, εσπερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, πολιτικής ανέλυξης, πρέπει να είσαι κοντά σε μένα. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είναι θανατηφόρο για την πατρίδα μας. Σε αυτόν τον ρόλο, μάλλον δεν παίζει και το προξενείο εδώ, το οποίο δεν το λέμε εμείς βέβαια, το λένε και οι κύκλοι της μειονότητας, οι οποίοι κατά εποχές λένε σε προεκλογικές περιόδους ότι εμπλέκεται το προξενείο και τους κατευθύνει ποιους να ψηφίσουν ή όχι. Άρα δεν βλέπουμε μια παρανομία του τουρκικού προξενείου εδώ. Δεν ενδιαφέρονται στην Αθήνα για αυτά που λέμε. Δεν ενδιαφέρονται. Δυστυχώς αυτά που λέτε είναι κοινός τόπος, όντως. Εδώ και δεκαετίες είναι κοινός τόπος. Και τα γράφουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα μεταφράζουμε. Και δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, ξέρετε, κάποτε μιλούσαμε με ένα φίλο μου και μου λέει: όσο σε ενδιαφέρει εσένα ποιος θα βγει πρωταθλητής στη Χαβάη, άλλο τόσο ενδιαφέρεται ο άλλος στην Αθήνα πολλές φορές για το ποιος βγήκε, ας πούμε, δημοτικός σύμβουλος ή δήμαρχος στην Κομοτηνή. Αρκεί να πάει καλά το κόμμα τους. Το κόμμα τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Καταλαβαίνω. Οι επισκέψεις του κ. Γιαβούς πιστεύετε ήταν και λίγο στοχευμένες λόγω και του γενικότερου οικονομικού κλίματος που υπάρχει στην Τουρκία. Μιας, ας πούμε, και είδαμε ότι είχε μια πολύ ωραία συνάντηση με τον ψευδομουφτή και τους ημάμιδες. Οι οποίοι ημάμιδες του ψευδομουφτή πληρώνονται από την Τουρκία. Μήπως καθυστέρησαν κάποιες πληρωμές και έπρεπε να έρθει λίγο να χρυσώσει το χάπι. Κοιτάξτε, γνωρίζω ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση στις πληρωμές κάποιων ημάμιδων που πληρώνονται από την Τουρκία και ενδεχομένως ήρθε για να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση, για να τους καθησυχάσει. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία δεν θα τους πληρώσει. Τώρα θα τους πληρώσει τον άλλο μήνα. Πάντως έχει μια συνολική εθνικά στοχευμένη πολιτική. Καταλάβατε. Εμείς κοιτάμε μόνο τις εκλογές και το κόμμα μας. Ο άλλος κοιτάει τα συμφέροντα του τουρκικού κράτους. Προσέξτε. Όχι των ανθρώπων εδώ πέρα, σκασίλα τους για τους ανθρώπους αυτούς. Τους νοιάζει αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος
ο Ανσούνογλου. Τους νοιάζει ο έλεγχος της μειονότητας. Δηλαδή θέλουν να την ελέγχουν απόλυτα, δεν θα κάνει τίποτα απολύτως που δεν θα περνάει από το χέρι τους. Θα σου πω ένα παράδειγμα τι εννοώ. Ξέρω περίπτωση που πριν από 1-1,5 χρόνο είχαν αποφασίσει κάποιοι κάτοικοι μουσουλμάνοι να ζητήσουν σχολείο. Νηπιαγωγείο μάλιστα. Νηπιαγωγείο. Να σας το πω άλλο περιστατικό, πιο εντυπωσιακό. Και πάει τις υπογραφές που είχε μαζέψει ο κάτοικος της περιοχής στο δήμαρχο της περιοχής και όταν τον είπε ο δήμαρχος να πάει, ήταν παρόν και ο πρόξενος. Όχι τώρα, μιλάμε πριν από χρόνια. Και τον πρόγγιξαν τον άνθρωπο. Λέει, ποιος είσαι, λέει, γιατί ζήτησε νηπιαγωγείο δημόσιο, προσέξτε, καταλάβατε. Δεν ήθελαν οι κύριοι εκεί πέρα, ο δήμαρχος δηλαδή και ο πρόξενος, να έχουν δημόσιο, ήταν μόνο μειονοτικό, καταλάβατε. Και είχε το θράσο εκεί πέρα να πάει το πρόξενος να κατηγορήσει τον Έλληνα πολίτη που άσκησε αυτό το δικαίωμά του. Μάλιστα. Όπως ήταν τις επισκέψεις, θεωρείτε ότι αυτές είναι επισκέψεις μιας ιδιωτικής επίσκεψης διπλωμάτη στην περιοχή? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδιωτική ή όχι, αλλά τώρα όταν δίνει συνεντεύξεις τύπου, ακολουθούν τόσα κανάλια και τα λοιπά, δηλαδή ποια η διαφορά, δεν καταλαβαίνω, ποια ήταν η διαφορά αν ήταν ας πούμε επίσημη επίσκεψη, ότι θα έβλεπε ας πούμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, και τι έγινε? Καμία διαφορά, έκανε δηλώσεις σε όλα τα κανάλια, στο YouTube, παντού βγήκαν οι δηλώσεις του κτλ. Μπορεί να μπείτε ας πούμε στο Twitter του και να δείτε ο άνθρωπος κάθε τόσο ανέβαζε φωτογραφίες, ανέβασε συνολικό βίντεο χτες σχετικά με την επίσκεψή του, έχετε αγγλικούς υπότιτλους. Μια χαρά για εκείνον. Εμείς ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στην μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής μας? Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε εμείς σαν Αθήνα και σαν ηγεσία της Θράκης το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον καρκίνο που έχουμε στη Θράκη με την τουρκική προπαγάνδα, τον καρκίνο. Γιατί αυτό το πράγμα, προσέξτε, είναι μεταστατικό. Βλέπετε, από εδώ ήταν οι δύο κατάσκοποι που πιάστηκαν στην Κέρκυρα. Από εδώ, από τη Θράκη, κατάγονται κάποιοι μουσουλμάνοι οι οποίοι χορεύουν στο ρυθμό της Τουρκίας και στην Θεσσαλονίκη αλλά και στη Βέρεια. Όσο τους αφήνεις, τόσο παίρνουν θάρρος. Τελείωσε. Ξέρεις, για παράδειγμα, σου το πω απλά, ότι κάποιος λειτουργεί σαν κατάσκοπος. Εντάξει, δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Μπορείς να κάνεις άλλα όμως. Μπορείς να τους στείλεις στην Πολεοδομία, μπορείς να τους στείλεις στη ΣΔΟΕ, να πάρει το μήνυμα ότι εδώ τσούζει. Καταλάβατε. Γιατί αλλιώς έχει μόνο ωφέλη. Τα παίρνει από την Τουρκία, το παιδί του σπουδάζει σε καμιά πανεπιστήμιο της Τουρκίας τζάμπα, με υποτροφία κτλ. Μένει στην εστία εκεί πέρα, όλα τζάμπα. Έχει μόνο ωφέλη. Μιλάω κοινικά, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Αν από τη μεριά μας δεν του κάνουμε κάτι ώστε να καταλάβει ότι αυτό το παιχνίδι που παίζει είναι πρόστιχο και θα το πληρώσει, αυτό θα συνεχίσει. Αλλά ξέρετε κάτι, θα ήθελα να θίξω και ένα άλλο θέμα, που είναι το θέμα της παιδείας ημών των χριστιανών. Να σας πω ένα περιστατικό που μας είχε πει πριν από χρόνια ο πρώην δήμαρχος. Του παίρνουν τηλέφωνο ο Κομωτινής Πετρίδης. Τον παίρνουν τηλέφωνο ο πρόξενος και του λέει, προσέξτε, ρε εσύ, του λέει, πέρασα από ένα σχολείο μενωτικό, νομίζω ήταν το Λύκειο, και ήταν σκισμένη η ελληνική σημαία. Αλλάξε την, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνετε, κύριε Κινέζο? Δηλαδή, ο Τούρκος ο πρόξενος πήρε τηλέφωνο και έλεγε στον Έλληνα δήμαρχο να αλλάξουμε την σημαία, γιατί είναι ρεζίλια αυτό για την πατρίδα μας. Δηλαδή, όλοι αυτοί που δουλεύουν εκεί πέρα, δεν ξέρω ποιοι ήταν, δάσκαλοι, διευθυντές, υποδιευθυντές που περνάνε εκεί πέρα, δεν το σκέφτηκαν. Και να είναι καλά ο άνθρωπος, ειλικρινά, ο Τούρκος πρόξενος, πήρε τηλέφωνο και μας είπε στον δικό μας τον δήμαρχο, τον Πετρίδη, να αλλάξει την σημαία εκεί. Φυσικά, επισημαίνω εδώ πέρα ότι το Λύκειο δεν υπάγεται στο Δήμο Κομωτινής, το λέω γιατί μπορεί να μας ακούν κι άλλοι, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ευθύνη του δημάρχου της Κομωτινής, αλλού. Αλλά είναι τέτοια ξεφτύλα δηλαδή, που αυτό δείχνει, ξέρετε, τις ιδέες μας, το επίπεδό μας. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραϊσκό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Έγινε. Ναι, γεια σας.
Πληθώρα συμβάντων σημειώθηκαν στην πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής στις τελευταίες ημέρες. Για τα συμβάντα αυτά έδωσε περισσότερες πληροφορίες ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής, Αθανάσιος Αραμπατζίδης, που μας μίλησε και για την αντιπυρική περίοδο που άρχισε από 1η Μαΐου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πλήθωρα συμβάντων σημειώθηκαν από το τριήμερο του Πάσχα μέχρι σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής. Ταυτόχρονα, πολλές κλήσεις είχε η πυροσβεστική για φωτιά σε ξερά χόρτα. Περισσότερες πληροφορίες για τα συμβάντα αυτά μας έδωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής, Αθανάσιος Αραμπατζίδης. Σας ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους σας. Το τριήμερο των διακοπών της αργίας του Πάσχα είχαμε μια σχετική δραστηριότητα και εδώ στην πυροσβεστική. Κυρίως την ημέρα του Πάσχα είχαμε μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο των παλιών εργατικών κατοικιών εκεί πέρα στο Κικίδιο. Ένα όχημα και τρεις άντρες επενέβησαν περί της φωτιάς. Μέσα σε μία ώρα την είχαν θέσει υπό έλεγχο. Το κτίριο είχε γεμίσει καπνούς. Διενεργούνται οι προανακρίσεις για τα αίτια. Μάθαμε ότι ήταν κάποια παιδιά εκεί πέρα. Είναι ένα άδειο κτίριο με κάποιους καναπέδες και καταλαβαίνετε ότι αφήσαν από τσίγαρα, παίρνουν την ώρα τους μέσα, είχε μια φωτιά και τη θέσαμε υπό έλεγχο και δεν είχαμε περαιτέρω ούτε προβλήματα. Όσον αφορά το τριήμερο του Πάσχα κύλησε ομαλά, απλά την ημέρα της Πρωτομαγιάς που γιορτάστηκε η Πρωτομαγιά με όλα αυτά τα ψησίματα καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν κάποια θέματα. Το πρωί μας κάλεσαν από την παραλία της Μέσης για κάποια ψησίματα που είχαν εκεί πέρα πλησίων του πάρκου που είναι με τα πευκάκια. Πήγε όχημα, έκανε τις συστάσεις και σβήσαν οι ψισταριές. Και το μεσημέρι, 1:15, είχαμε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην παραλία της Αλκιώνας, μέσα στα εξοχικά. Και εκεί πέρα επενέβησε ένα όχημα και τρεις άντρες. Και ευτυχώς μπόρεσαν και έθεσαν πολύ γρήγορα το υπό έλεγχο την πυρκαγιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι δίπλα υπήρχαν οικίες εξοχικά. Ο κόσμος ήταν ήδη έξω και μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για περιουσίες περαιτέρω εκεί πέρα στην παραλία. Κάποια συμβάντα με μια φωτιά στον οικισμό των Αγίων Θεοδόρων. Ναι, αυτό ήταν την επόμενη μέρα. Υπήρχε και εκεί πέρα ξηρά χόρτα. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτή τη στιγμή, όσο καλοκαιριάζει, υπάρχουν θέματα όσον αφορά τις ενάρξεις πυρκαγιών. Ο κόσμος βγαίνει έξω, ενώ είτε ξέρει είτε δεν ξέρει ότι απαγορεύεται. Όπως θα σας πω και σε λίγο, έχει ξεκινήσει ήδη η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου. Επενέβησε και εκεί πέρα ένα όχημα και τρεις άντρες. Στέθηκε υπό έλεγχο, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, όσο είναι ακόμα πράσινη η φύση, και ρίχνει κάποιες βροχούλες, φανταστείτε ότι οι φωτιές επεκτείνονται. Πόσο μάλλον ότι τώρα θα αρχίσει να ξεραίνεται η βλάστηση, καταλαβαίνετε θα αρχίσουν οι άνεμοι και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Εφιστούμε την προσοχή στους συμπολίτες μας. Από την 1η Μαΐου ισχύει η αντιπυρική περίοδος για την οποία μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες ο κύριος Αραμπατζίδης. Να θυμίσουμε λίγο από πότε μέχρι πότε ισχύει η αντιπυρική. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο 1 Μαΐου και φτάνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, όπως γνωρίζετε όλοι, απαγορεύεται οποιαδήποτε έναυση πυρκαγιάς για οποιοδήποτε λόγο. Απαγορεύεται οποιοδήποτε μπάρμπικιου, οποιοδήποτε ψισταριά, ψησίματα, σε οποιοδήποτε μέρος, είτε είναι σε παραλία είτε είναι πλησίον του δάσους. Επίσης, να επιθυμίσουμε τους συμπολίτες μας ότι βάσει της αναδιάρθρωσης από πέρυσι που ισχύει και την αλλαγή των διατάξεων, το πυροσβεστικό σώμα πλέον είναι υποχρεωμένο να κόβει διοικητικά πρόστιμα, όπως η αστυνομία. Άρα λοιπόν, πέρα των ενεργειών που γίνονται, είτε είναι αυτόφορο, είτε φύγει πυρκαγιά σε δάσος, είτε καούνε περιουσίες, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να επεκταθεί μια πυρκαγιά και να δημιουργήσει προβλήματα, πέρα των αυτοφόρων και της προανακριτικής πράξης και των δικογραφιών που μπορεί να οδηγήσει τον συνάδελφό μας στο δικαστήριο, άμεσα υπάρχει επιβολή προστίμου εκείνη την ώρα, όπως κόπηκε και ένα προχθές με αυτή την πυρκαγιά που λέτε. Εκεί πέρα, με αυτή την πυρκαγιά που είπαμε στην παραλία της Ολκιώνας, ήρθε ο άνθρωπος εδώ, το πλήρωσε, το παραδέχτηκε. Αλλά να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι δεν είναι η θέση της πυροσβεστικής να κόβει πρόστιμα. Πρέπει από μόνοι μας να προσέχουμε λίγο, να μην βάζουμε ούτε τα κλαδιά μας από τις ελιές, τα χόρτα που μαζεύουμε στους οικοπαιδικούς χώρους. Οτιδήποτε θέλουμε να κάψουμε, μπορούσαμε να το κάνουμε όλο τον Μάρτιο, όλο τον Απρίλιο μέχρι την 1η Μαΐου, να πάρουμε κάποια μέτρα δίπλα μας και να το κάνουμε όμορφα και ωραία. Αυτή τη στιγμή τελείωσαν όλα, το καλοκαίρι έρχεται, η ξηρασία αρχίζει και,
καταλαβαίνετε ότι κάνει πιο δύσκολο το έργο. Σταματάμε οποιαδήποτε έναρξη φωτιάς, οποιοδήποτε ψήσιμο στην Ήπεθρο και προσέχουμε και καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας. Πυροσβεστική διάταξη 4 για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, πυροσβεστική διάταξη 9 για την απαγόρευση της έναρξης φωτιάς και η πυροσβεστική διάταξη 19 για την υποβολή προστήμων. Από 200 ευρώ το ελάχιστο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5.000 για πρόστιμο για έναρξη πυρκαγιάς. Ξεκίνησε το πρώτο 15ήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων για το έτος 2021 το Σάββατο 1 Μαΐου και λίγη το Σάββατο 15 Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε ότι οι 15 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. Περισσότερες πληροφορίες μας έδωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, Κική Κωνσταντινίδου, που αναφέρθηκε και στα self-test που υποχρεούνται να κάνουν οι εργαζόμενοι, αλλά και στην κίνηση που υπάρχει στην αγορά. Ας δούμε τι είπε. 1 Μαΐου άρχισαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις που θα ολοκληρωθούν 15 Μαΐου. Τα όσα ισχύουν αυτή την εκπτωτική περίοδο ανέφερε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κική Κωνσταντινίδου, που έκανε και ειδική μνεία στα self-test που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι. Και για την πόλη της Κομωτινής, στις 1 Μαΐου ξεκίνησαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του 2021. Είναι βάσει της νομοθεσίας 4177 του 2016, που θεσμοθετήθηκαν άλλες δύο εκπτωτικές περίοδοι για την χώρα. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις που λέμε και είναι καθαρά ημερολογιακές. Ξεκινάνε στις 1 Μαΐου ημέρα Σάββατο και λήγουν στις 15 Μαΐου επίσης ημέρα Σάββατο. Δεν είναι εργάσιμες δηλαδή μέρες, είναι καθαρά ημερολογιακές. Κατά την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο και βάσει όλων των κανονισμών τώρα λόγω της πανδημίας της οποίας βιώνουμε, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό στην λειτουργία της αγοράς. Το ωράριο της αγοράς της πόλης μας παραμένει ίδιο, δηλαδή καθημερινά από τις 8.30 μέχρι τις 2.30, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι και τις 9. Το 8.30 που είχαμε και κατά την εορταστική περίοδο τώρα έχει αυξηθεί μισή ωρίτσα, έχουμε πάει στις 9 διότι έχει παραταθεί κατά μία ώρα και η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οπότε η αγορά πλέον κλείνει στις 9 και έχουμε και το Σάββατο από τις 8.30 μέχρι και τις 2.30. Την Κυριακή στις 9 Μαΐου όποιος επιθυμεί μπορεί να είναι ανοιχτά από τις 11 μέχρι και τις 3 και η Κυριακή αυτή να θυμίσουμε ότι είναι μία από τις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές, οι οποίες είναι βάση της ίδιας νομοθεσίας και μπορούν να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Κανονικά είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, όμως επειδή φέτος έτυχε να συμπέσει μαζί με την αργία του Πάσχα, μπορεί να μετατεθεί για την δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων. Αυτό που πρέπει να προσέξουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα καταστήματα, είναι ότι κατά την περίοδο των εκπτώσεων θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά στα προσφερόμενα είδη διπλές αναγραφόμενες τιμές, δηλαδή η παλιά τιμή και η νέα τιμή. Και ο καταστηματάρχης να μπορεί να αποδείξει ποια είναι η παλιά αναγραφόμενη τιμή. Μπορούμε να έχουμε ποσοστά έκπτωση στα τζάμια και στην προθήκη του καταστήματός μας και μπορούμε και να γράψουμε και προσφορές. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Από εκεί και πέρα η αγορά μας εξακολουθεί να λειτουργεί με το click away και το click inside όλα τα καταστήματα, δηλαδή με την εναλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του καταστηματάρχη και του επαγγελματία. Ευελπιστούμε αυτό ότι με το άνοιγμα του τουρισμού θα το αποφύγουμε και θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πλέον κανονικά και να μπούμε σε μια κανονικότητα. Και το καινούριο το οποίο έχει μπει πλέον στην αγορά και όχι μόνο στο λιανεμπόριο και στη ζωή μας είναι τα self-test, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται σε όλα τα καταστήματα λιανικής, να τα κάνουν όλοι οι υπάλληλοι οι ιδιωτικοί και γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι να ευχηθούμε καλές δουλειές σε όλους τους επαγγελματίες, όλοι οι καταναλωτές να στηρίξουν την αγορά, να στηρίξουν την τοπική αγορά. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν έχουμε επιβαρύνει καθόλου το επιδημιολογικό φορτίο ένα χρόνο τώρα και η στήριξη στην τοπική οικονομία και στην τοπική αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας. Ο Μάιος ήταν πάντα ένας μήνας εκδηλώσεων πολιτισμού στην Κομωτινή, συνδεδεμένων και με την επέτειο των ελευθεριών της πόλης. Τα τελευταία δύο χρόνια η πανδημία έχει βάλει νέους κανόνες στη ζωή μας που επηρέασαν και τον τομέα του πολιτισμού. Έτσι φέτος, όπως και πέρυσι, η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Κομωτινής θα προσεγγίσει τους πολίτες της πόλης μέσω του διαδικτύου. Όλο το Μάιο θα μεταδίδεται μέσω της σελίδας του Facebook της ΔΚΙΑΠΑΚ εκδηλώσεις που θα ανακοινώνονται σταδιακά. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η αρχή για τις εκδηλώσεις διαδικτυακές της ΔΚΙΑΠΑΚ θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα
με τη μετάδοση της διαδικτυακής συναυλίας του ροκ συγκροτήματος Emerald. Επίσης την Κυριακή 9 Μαΐου στις 8.30 το απόγευμα θα μεταδοθεί διαδικτυακά η συναυλία του συγκροτήματος Σύγχυσης, όπως μας ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ΔΚΕΠΑΚ Νατάζα Λιβεριάδου, σημειώνοντας ότι αναμένονται και άλλες εκδηλώσεις από την ερχόμενη εβδομάδα. Σκεφτήκαμε φέτος, γιατί πέρυσι είχαμε λόγω του lockdown, όπως και τώρα ακόμα δεν έχουμε πλήρη ελευθερία, παρόλο ότι άρχισαν τα μέτρα να ανακοινώνονται. Έτσι αποφασίσαμε λοιπόν, μια και έχουμε τα ελευθέριά μας και τα 101 χρόνια πια, που δεν καταφέραμε να γιορτάσουμε τα 100, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις διαδικτυακά, όπως κάναμε και τα Χριστούγεννα, όπως κάναμε και τις Απόκριες. Έτσι λοιπόν προετοιμάσαμε 5 συναυλίες, που θα παρουσιαστούν διαδικτυακά, μία εκδήλωση περιεχομένου πολιτιστικού και με συλλόγους που θα έχουν την, πώς το λένε, είναι μία συνεργασία, να το πω έτσι, των Θρακών, της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας, του Γρατίνου και του Ροδίτη. Αυτό θα το παρουσιάσουμε, είναι με χορούς και τραγούδι δημοτικό με παραδοσιακή ορχήστρα, τα οποία και εννοείται ότι ό,τι θα δούμε, είτε είναι συναυλιακό, είτε είναι χορευτικό, είναι μόνον οι καλλιτέχνες, έτσι, δεν υπάρχει κοινό, και τηρώντας όλα τα μέτρα που πρέπει να τηρήσουμε για το COVID. Σίγουρα φέτος, και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπακιρτζίο, αν είναι καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας, ο οποίος θα αναφερθεί, θα κάνει την ομιλία του στις 13 του μήνα, την παραμονή όπως κάναμε κάθε χρόνο, και αυτό διαδικτυακά εννοείται. Έχουμε μια πρόταση του Συλλόγου Ευρυτών, όπου τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου έκαναν ζωγραφιά για την επέτειο των 100 χρόνων, και θα βραβεύσουμε κιόλας, αυτά θα εκτεθούν σαν εκθεσούλα, θα το έχουμε στην πλατεία σε μπάνες. Είχαμε ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες σαν ΔΚΕΠΑΚ να προβάλλουμε λίγο τα μουσεία μας, και μέσα στο πρόγραμμα συνεχίζοντας και μέσα στον Μάιο έχουν σειρά το Μουσείο Σκουτέρι και η Παπαδρέλιος Πινακοθήκη, όπου εκεί θα ξαναγίνει πάλι διαδικτυακά. Η τιμή του Σκουτέρι θα την κάνει η Κική Χριστοδούλου, την παρουσίαση της Παπαδρελίου η κυρία Νάγια Δαλακούρα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Πάντως σίγουρα θα είναι πάνω από 10. Οι εκδηλώσεις στη διάρκεια, ξεκινώντας από απόψε. Τα συγκροτήματα μας είναι η Emerald. Είναι, και να διαβάσω, γιατί τα έχω γραμμένα, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους για να μην μου... Λοιπόν, η Emerald που παίζουν μουσική, η Εύα Ευθυμίου, ο Γιώργος Εφρεμίδης, ο Γιάννης Κερζεβάνης, ο Μπάμπης Σικάκης και ο Δημήτρης Κούρκουλος. Αυτό θα γίνει σήμερα το βράδυ. Την Κυριακή θα κάνουμε μία συναυλία με το συγκρότημα Συνήχησης, όπου είναι η μουσική Ιφηγένεια Θανασοπούλου, ο Γιάννης Ζήγος Χαϊτίδης, ο Πάνος Καραγιώργος και ο Γιώργος Κελεσίδης. Το άλλο Σάββατο, 15 Μαΐου, θα έχουμε τη συναυλία με τους Quartistic. Παίζουν ο Αχμέτ Βεϊσέλ, ο Γιώργος Εφρεμίδης, η Εύα Ευθυμίου, ο Τάσος Γκαμπζάλας και η Στέλλα Φαρμάκη. Στις 22 Μαΐου έχουμε τις Κακές Συνήθειες, παίζουν ο Μάκης Πατρονίδης, ο Νίκος Κικιδάκης, ο Μαρίνος Οτόκας, ο Ολύμπιος Αυζικόλιος και Δημήτρης Οκούρκουλος. Και την Κυριακή 23 Μαΐου έχουμε κλασική μου συναυλία, Τσέλου Πιάνο και Φωνής, θα είναι η Δέσποινα Λεοντζάκου, η οποία θα είναι στο τσέλο, η Ριψιμέη Ντανισλιάνη, η οποία είναι, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε από χρόνια,
εξαιρετική σοπράνο, και η Νέλη Σταχωσίδου, η οποία θα είναι στο πιάνο. Θα είναι τραγούδια έντεχνα του ελληνικά και παράλληλα και μελωδίες της ενόργανης κλασικής μουσικής. Αυτά είναι έτσι σαν συμμετοχή στο να αφιέρωμα, να το πω έτσι, σε αυτό που γιορτάζουμε. Δυστυχώς για άλλη μια φορά, παρόλο ότι είχαμε πάρα πολλά σχέδια, είχαμε πάρα πολλά κάνει προγραμματισμό όπως και πέρυσι, δεν καταφέραμε, ελπίζουμε να είμαστε καλά και του χρόνου, και αν σίγουρα ανοίξει τώρα από τις 15 και μετά, η ΔΚΠΑΚ σίγουρα θα προγραμματίσει για το καλοκαίρι καλοκαιρινές εκδηλώσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο που θα έρθει και με τα μέτρα τα οποία θα μας λένε που πρέπει να τηρήσουμε. Παρακολουθήστε αυτήν την Κυριακή, 9 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ, από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, την επαιτειακή ομιλία του επιστημονικού συνεργάτη μας, θεολόγου, εκκλησιαστικού ιστορικού, νομικού, κυρίου Ιωάννη Σιδηρά, με θέμα ο ιστορικός άθλος της ενσωμάτωσης της Θράκης στην Εθνική Επικράτεια και Κυριαρχία της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο Κομωτινής. Σήμερα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ροδόπης, βρίσκομαι ανάμεσά σας προκειμένου να αναπτύξω ένα θέμα το οποίο αφορά μεν ένα τοπικό γεγονός, αλλά ταυτοχρόνως είναι πολυδιάστατη η σημασία του, γιατί η ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό της Θράκης έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο πόνου και δοκιμασιών, αλλά και κινδύνων για τον θρακικό ελληνισμό και τον βόρειο ελληνισμό. Έτσι, αυτή η ιστορική ιχνηλασία μέσα από πηγές και από μαρτυρίες, μέσα από πολιτικά γεγονότα και από διπλωματικά γεγονότα, θα μας αποκαλύψει αυτό που ως προμετωπίδα στην ομιλία μου έθεσα, ότι η ενσωμάτωση στον εθνικό μητρικό κορμό της εθνικής επικράτειας της Θράκης στην Ελλάδα ήταν ένας εθνικός άθλος. Δεν είναι καθ' υπερβολήν ο λόγος, είναι αληθής και θα το δείτε, διότι μόνο ως εθνικός άθλος μπορεί να λογιστεί αυτό το γεγονός της ενσωμάτωσης, με όλα αυτά τα δεινά τα οποία υπέστη ο θρακικός ελληνισμός και δυστυχώς τις αντίξωες συνθήκες υπό τις οποίες εδόθη ένας αγώνας ώστε η Θράκη, το τελευταίο κομμάτι της, δηλαδή η Δυτική Θράκη, να είναι ελληνική. Καθώς η Ανατολική Θράκη απολέστηκε, η Βόρεια Θράκη, η Ανατολική Ρωμυλία επίσης, και έμεινε τελικά η Δυτική Θράκη σε εμάς. Θα προσπαθήσω όσο τον δυνατόν πιο συνοπτικά να σας δώσω όλο το πλαίσιο. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι υπήρξαν το σημείο αναφοράς για την χαρά και την ελπίδα του Βόρειου Ελληνισμού, ότι όλες αυτές οι επαρχίες θα ενσωματωθούν στη μητέρα Ελλάδα. Και τότε μεν οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι μαζί με τους Έλληνες και τους Σέρβους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έδειχναν ένα πρόσωπο τουλάχιστον επίπλαστα φιλικό, όταν πλέον τον Νοέμβριο του 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, εισήλθαν εδώ ως σύμμαχοι και ελευθερωτές από τον Οθωμανικό ζυγό, απεδείχθη στην πράξη ότι δεν ήρθαν ως ελευθερωτές, αλλά ως δεινοί κατακτητές, οι οποίοι επέβαλαν άθλιες συνθήκες τόσο προς τους χριστιανούς όσο και προς τους μουσουλμάνους. Όλοι πίστεψαν ότι αυτό το κακό το οποίο συνέβη τότε, και εδώ οι Βούλγαροι από τον Νοέμβριο του 1912 μέχρι τις 14 Ιουλίου του 1913, όταν έχουμε την πρώτη απελευθέρωση της Κομωτινής, και αυτό δυστυχώς οι Κομωτινέοι το λησμονούν, 14 Ιουλίου του 1913, σε αυτούς λοιπόν τους 8-9 μήνες, ο ελληνισμός της περιοχής υπέστη τα πάντινα, φρικώδεις δοκιμασίες. Και επίσης ο μουσουλμανικός, οι Οθωμανοί εδώ, κάτοικοι της περιοχής. Εάν αναφερθώ σε αυτά, χρειάζονται ώρες.
Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο μιλιταρισμός των Βουλγάρων που εξυπηρετούσε και τα σχέδια των Ρώσων οι οποίοι ήθελαν να κατέβουν στις λεγόμενες θερμές θάλασσες ήταν τέτοιος ώστε επεδίωκαν τον αφελινισμό της περιοχής, τον απόλυτο εκβουλγαρισμό. Θα σας αναφέρω τρία γεγονότα. Πρώτον, απαγορεύτηκε η χρήση της ελληνικής γλώσσας, έκλεισαν τα σχολεία και επευλήθη η τέλεση της θείας λειτουργίας στη βουλγαρική γλώσσα από βουλγαροεξαρχικούς, σχισματικούς, αντικανονικούς κληρικούς, οι οποίοι τελούσαν υπό τη δικαιοδοσία της αντικανονικής σχισματικής βουλγαρικής εκκλησίας, η οποία είχε αποκοπεί αντικανονικά από την μητέρα εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, στην οποία και ανήκουμε κι εμείς, το 1870. Δεύτερον, απέξισαν, και σας προκαλώ να πάτε στη Μαρόνια, αυτό είναι τοπική έρευνα, απέξισαν τις ελληνικές επιγραφές των ιερών εικόνων για να πιστοποιήσουν με βουλγαρικές από πάνω επιγραφές ότι εδώ δεν υπήρξε ποτέ ελληνικό στοιχείο. Και τρίτον, το οποίο μαρτυρείται και είναι καταγεγραμμένο από τις ιστορικές πηγές, μέχρι και στους μαρμάρινους σταυρούς των κεκοιμημένων απέξισαν τα ελληνικά ονόματα και δολίως τοποθέτησαν βουλγαρικά ονόματα για να τονίσουν ότι εδώ ουδέποτε υπήρξε ελληνική ρίζα. Σε πολύ καλό σημείο βρίσκεται ο εμβολιασμός ατόμων με αναπηρίες, ενώ θετικά σχολίασε και βλέπει και την ανταπόκριση των πολιτών στον εμβολιασμό ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ροδόπης, Τρίφων Καρούτζος. Ας δούμε τι είπε ο ίδιος και για την προσβασιμότητα των παραλληλιών της Ροδόπης. Ξεπεράστηκε η αρνητικότητα και ο κόσμος εμβολιάζεται, τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ροδόπης, Τρίφωνας Καρούτζος, μιλώντας για τον εμβολιασμό. Αισθάνομαι καταρχήν πάρα πολύ καλά, σαν μέλος αφενός της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, σαν στέλεχος, και σαν μέλος Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, γιατί βλέπετε ο κόσμος πια, αφού ξεπέρασε το πρώτο στάδιο της αρνητικότητας, και δικαιολογημένα γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο και πολύ γρήγορο, ότι βλέπουμε ότι εμβολιάζεται. Εδώ βλέπετε και το δικό μου εμβολιασμό που θα γίνει στις 15 του Μαΐου με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, μονοδοσικό, στο νοσοκομείο της Κομωτινής και της γραμματείος του Σωματείου, της Στέλλας Βογιατζή, πάλι με το Johnson & Johnson. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάναμε έναν αγώνα, πετύχαμε σαν Εθνική Συνομοσπονδία πρώτα απ' όλα να εμβολιαστούν οι δομές, οι κλειστές και ανοιχτές που φιλοξενούσαν άτομα με αναπηρία, το πετύχαμε αυτό. Βλέπουμε με χαρά ότι ο κόσμος πια αρχίζει και πιέζει να εμβολιαστεί ο ίδιος ο κόσμος. Οι αρνητές πια είναι όχι εξαίρεση, απλώς είναι, μάλλον έχουν καταντήσει γραφική στο θέμα του εμβολίου, έτσι. Και τέλος πάντων, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και το μοναδικό όπλο αυτή τη στιγμή που διαθέτει η επιστήμη και η παγκόσμια ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας που έπληξε εδώ και ένα χρόνο, περίπου 1,5 χρόνο, τον πλανήτη μας. Για την προσβασιμότητα των παραλίων σε άτομα με αναπηρία και την επέκταση του ΣΥΤΡΑΚ, μίλησε ο κύριος Καρούτζος που αναφέρθηκε σε όσα αναμένουν οι Δήμοι Κομωτινής και Μαρονίας Απών, ενώ ζήτησε να σέβονται οι πολίτες τις δομές των ατόμων με αναπηρία. Μάλιστα, πριν από λίγο συνομίλαγα με τον Δήμαρχο, σε πρώτο επίπεδο θα φτιαχτεί πολύ πιο βελτιωμένο το σημείο του ΣΥΤΡΑΚ στην περιοχή Φαναρίου. Αυτό πρέπει να το δείτε, θα το δείτε μάλλον και θα καταλάβετε τι εννοώ πιο βελτιωμένο, έτσι, ώστε να πετύχουμε και τον αποσυχνωτισμό, δηλαδή να μην μαζεύονται όλοι στο μηχάνημα δίπλα. Θα το απλώσουμε έτσι ώστε και τα άτομα με αναπηρία να κάνουν, να απολαμβάνουν τον μπάνιο τους, αλλά και να μην είναι κοντά ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά να είναι όμως σε μέρος σχηρό. Θα στήσουμε, είμαστε σε αναμονή για το εξοπλισμό κάποιων πραγμάτων που έχουμε ζητήσει το Σωματείο από το Δημαρχείο και το Δημαρχείο από το Υπουργείο Ιστορικών. Εάν αυτά τα πράγματα δεν εγκριθούν από το Υπουργείο Ιστορικών και δεν έρθουν, δεν μπορεί και ο Δήμαρχος να τα στήσει. Τι να στήσει? Είναι σε αναμονή ο Δήμαρχος, από ό,τι συζητάγαμε, στο να παραλάβει τον νέο εξοπλισμό. Υπάρχουν τα τροχύλατα, τα χειροκίνητα αμαξίδια σε κάποιες παραλίες
και αυτά θα λειτουργήσουν, δηλαδή χειροκίνητα θα χρειαστεί να τα τράβαγα με το χέρι έτσι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, και αυτά εξυπηρετούν στο θέμα της αναπηρίας. Και πιστεύω, είμαι 99% σίγουρος, ότι θα στηθεί και το σύστημα τυφλών για πρόσβαση στη θάλασσα. Όσον αφορά την περιοχή Μαρόνιας, το ίδιο και εκεί ο Δήμαρχος φαντάζομαι ότι είναι και αυτό στην αναμονή, γιατί ξέρετε, και οικονομικά είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν είναι ότι όταν ζητάς, έστω και αν είναι και διαμέσου το ΕΣΠΑ, ότι σου έρχεται την άλλη ώρα ή την άλλη μέρα, μπορεί ας πούμε να μην έρθει καθόλου φέτος το καλοκαίρι ένας νέος πρόσθετος μηχανισμός. Άρα προς το παρόν και στην περιοχή της Μαρόνιας θα στήσουμε το ήδη υπάρχον σύστημα Σύντρακ, εκεί που υπήρχε και πέρυσι. Και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και για τις θαλάσσιες περιοχές, έτσι, να βελτιώνουμε πάντα το περιβάλλοντα χώρο, να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων πιο άνετη. Ήδη τα μαγαζιά, τα καταστήματα ανακαινίζονται στο φανάρι και από μια βόλτα που έκανα χτες, μιας και είμαι και εκπρόσωπος από την Εθνική Συνομοσπονδία της Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι. Λοιπόν, και επειδή και πηγαίνω για μπάνιο κάθε μέρα και στο φανάρι, πέρασα να δω τα μαγαζιά τα καινούργια τι κάνουν. Είδαμε χαρά ότι όλα τα μαγαζιά που επισκέφτηκα 4 μαγαζιά, έχουν ξεκινήσει ήδη την ανακαίνιση. Άλλωστε, το επόμενο στάδιο των μαγαζιών είναι η αδειοδότηση και η αδειοδότηση που έρχεται από την πολεοδομία και από το υγειονομικό, που σημαίνει ότι εφόσον πια το επιβάλλει σαν νέο μαγαζί να έχει και τουαλέτα αμαία, είναι υποχρεωμένος να έχει τουαλέτα των αμαία, με ό,τι προδιαγραφές αυτές ορίζονται από την πολεοδομία. Άρα αυτό το κομμάτι θα το κρίνει το υγειονομικό και η πολεοδομία, κατά πόσο είναι σωστό. Αλλά βλέπω όμως, είδα όμως με χαρά, διαπίστωσα ότι το αναπηρικό κίνημα πιέζει σιγά σιγά αυτή η πολιτεία, αυτό το κράτος, η Ευρώπη, ο κόσμος, να γίνεται προσβάσιμος, να γίνεται η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία, γιατί αυτό είναι το σωστό. Έτσι, δεν θέλω να επανέλθω στο μισαναπηρισμό και θα σας πω τι εννοώ. Δηλαδή στο μισό της αναπήρους, γιατί δεν μου αρέσει η αισθητική εικόνα. Νομίζω ότι αυτά είναι λίγο ξεπερασμένα πια. Ή αν δεν είναι ξεπερασμένα, θα παρακαλούσα τους λίγους πολίτες που έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να χαρακτηρίζουν ένα άτομο ανάλογα με την εξωτερική του εμφάνιση, αν έχει σπαστικότητα ή αν είναι ακροτηριασμένος ή αν τους προκαλεί άσχημη αίσθηση. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα αφήσουμε λίγο πίσω, να τα ξεπεράσουμε, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει μπροστά. Όσο για το σήμα το οποίο έδειχνε πού ακριβώς βρίσκεται το Σύντρακ στο φανάρι, πιστεύω ότι το λάβατε κι εσείς σαν μέσο ενημέρωσης, έτσι, την κοινοποίηση. Σας είπα ότι θέλει να πηγαίνω κάθε μέρα για μπάνιο, δυστυχώς. Και θέλω, ήθελα, δεν ήθελα, έπεσε στο μάτι μου. Νομίζω ότι καλά θα κάνει αυτός που το έκανε να το ξανασκεφτεί. Άρχισε η διανομή φυτών από τον Σύλλογο Σπορίτες, που λόγω της πανδημίας η διανομή γίνεται φέτος με ραντεβού. Στόχος παραμένει η διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι σπορίτες ζητούν από όσους παραλάβουν φυτά να κρατήσουν σπόρους. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με στόχο τη διάσωση σπάνιων και παραδοσιακών σπόρων, οι σπορίτες Ροδόπης πραγματοποίησαν λόγω πανδημίας διανομή φυτών παραδοσιακών ποικιλιών μετά από αίτηση που υποβάλλουν οι διαφερόμενοι. Στόχος είναι αφενός να πάρουν φυτά, αλλά να διατηρήσουν και οι ίδιοι τον σπόρο, σύμφωνα με την εθελόντρια Αναστασία Μπαρδί, που έκανε έκκληση σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα των σπορητών να επικοινωνήσουν μαζί τους. Είμαστε μια ομάδα η οποία προσπαθούμε όλοι μας όσο μπορούμε να διασώσουμε τους σπόρους, τους παραδοσιακούς και τους σπάνιους. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μία αίτηση και να λάβει δωρεάν φυτά από εμάς, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Προσπαθούμε να μην χαθούν οι σπόροι. Είναι η κληρονομιά μας. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό.
Στόχος δηλαδή είναι όχι απλά να πάρουν τα φυτά κάποιοι, αλλά να διατηρήσουν τα φυτά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Μπορούν να δουν τα βιντεάκια που έχουμε αναρτήσει στη σελίδα μας. Υπάρχουν διάφορα βιντεάκια πώς κρατάμε το σπόρο ντομάτας, μελιτζάνας, όλα αυτά. Είναι εύκολος τρόπος. Και αυτό να γίνει μια διάδοση. Εγώ κρατάω το δικό μου σπόρο, το δίνω στο γείτονά μου, ο γείτονάς μου στο γείτονά του και υπάρχει μια διάδοση. Να μην χαθούν οι σπόροι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να πούμε λίγο, σήμερα γίνεται η διανομή φυτών, όσοι δηλαδή μέχρι προχθές έχουν υποβάλει την αίτησή τους. Μπορούν ακόμα οι άνθρωποι να αποβάλουν τις αιτήσεις. Υπάρχουν ακόμα αρκετά φυτά. Η διαδικασία είναι ως εξής. Υπάρχει μία φόρμα που συμπληρώνει ο καθένας, μας την αποστέλουν και από εκεί και πέρα λαμβάνουν email με την ώρα παράδοσης με ραντεβού. Και θέλω να τονίσω, στο συγκεκριμένο σημείο, ο κόσμος να τηρεί παρακαλώ τις αποστάσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά email που δεχόμαστε και λίγο υπομονή. Και σιγά σιγά όλοι θα λάβουν τα φυτά τους. Και λόγω της πανδημίας, φέτος κάπως ιδιαίτερα έγινε η διανομή. Ποιες είναι συνηθισμένες εκδηλώσεις? Συνήθως η εκδήλωση γινόταν στην πλατεία της Κομωτινής. Ήταν μια ανοιχτή εκδήλωση. Ο καθένας μπορούσε να έρθει και να διασκεδάσει μαζί μας, να ενημερωθεί μαζί μας, να τον ενημερώσουμε τι είναι αυτό που κάνουμε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα. Φέτος, λόγω των συνθήκων, είναι κάπως ιδιαίτερα τα πράγματα. Προσπαθούμε κι εμείς ότι... Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και έτσι πάει καλά όμως. Είναι η πέμπτη μέρα της διανομής, του μοιράσματος των φυτών. Αυτό. Και γίνονται σε διάφορα σημεία το μοίρασμα των φυτών. Απλά έτυχε σήμερα και είμαστε εδώ. Να πούμε περίπου πόσα φυτά μοιράζονται αυτές τις πέντε μέρες. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί περίπου 400 παραγγελίες. Μέχρι τώρα έχουμε δώσει σε 400 διαφορετικούς ανθρώπους φυτά. Τα φυτά βλέπετε ότι είναι... Και όλα αυτά είναι φτιαγμένα από εμάς. Είναι ανακυκλώσιμα υλικά από παλιά χαρτόκουτα. Εδώ να μην δείξουμε τα στοιχεία της κοπέλας, του παραλήπτη τέλος πάντων. Και βλέπετε ότι έχει... ο καθένας, το κάθε σακουλάκι, την ποικιλία και από εκεί και πέρα μπορεί ο καθένας να αναγνωρίσει τι έχει πάρει. Το όνομά του, το τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι φτιαγμένα από εμάς τους πολίτες, από την ομάδα αυτή. Και ζητάμε και τη δική σας στήριξη, να στηρίξετε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει μια τέτοια ομάδα στην πόλη σας. Στην πόλη μας, συγγνώμη, στην πόλη μας. Αυτό θέλουμε εθελοντές στην ομάδα, θέλουμε χέρια, γιατί όλα αυτά γίνονται από εμάς, από λίγους ανθρώπους. Όποιος θέλει και έχει το χρόνο, τη θέληση, ευχαρίστως να τον αγκαλιάσουμε στην ομάδα μας. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Αυτό, ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, γεια σας.